Γνωστά στις αρχές του Ισραήλ είναι πλέον τα στοιχεία του δράστη που άνοιξε πυρ σε μπαρ στο κέντρο του Τελαβίβ, σκοτώνοντας δύο ανθρώπους και τραυματίζοντας τρεις. Πρόκειται για έναν 28χρονο Άραβο-Ισραηλινό, όπως πιστοποίησαν οι συγγενείς του. Η επίθεση σημειώθηκε την Παρασκευή σε κατάστημα της Πολυσύχνας στη οδού Ντίζενγκοφ στο κέντρο της πόλης. Τα κίνητρα του δράστη παραμένουν άγνωστα. Οι αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψή του. Συγγενής και δικηγόρος του τόνισε ότι πρόκειται για ψυχικά διαταραγμένο άτομο. Ο πατέρας ενός εκ των θυμάτων περιγράφει. Ο μεγαλύτερος αδερφός του Άβη έτρεξε προς το σημείο στην ΠΑΠ και τον είδε να κοίταται εκεί. Είναι μόλις 1,5 λεπτό από εδώ. Έτρεξα και τον περίμενα. Περίμενα το ασθενοφόρο. Μόλις έφτασε το ασθενοφόρο και είδα το παιδί μου, λιποθύμησα γιατί είδα ότι δεν ζούσε. Οι Άραβες, στην πλειοψηφία τους μουσουλμάνοι, αποτελούν το 20% των κατοίκων του Ισραήλ και σπάνια προχωρούν σε βίαιες ενέργειες. Το νέο κύμα βίας στη Μέση Ανατολή ξέσπασε πριν από περίπου 3 μήνες με αφορμή την αντιπαράθεση για τον έλεγχο της πλατείας των ντεμένων.